Το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας εξέδωσε λεπτομερή ανακοίνωση σχετικά με τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία και την πρόοδο των επιχειρήσεων του ρωσικού στρατού σε κάθε μέτωπο. Συγκεκριμένα, το ρωσικό ΥΠΑΜ αναφέρει εκατοντάδες νεκρούς για την ουκρανική πλευρά, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για τις χθεσινές επιχειρήσεις. Ακολουθούν σημεία της ανακοίνωσης. Μέτωπο Κουπιάνσκ. Μονάδες της Δυτικής Στρατιάς απέκρουσαν 3 επιθέσεις από ουκρανικές δυνάμεις στη Σίνκοβκα, Ιβάνοβκα και Ναντίγια με αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χτυπήματα πυροβολικού. Η ρωσική πολεμική αεροπορία εξουδετερώσε εχθρικές δυνάμεις στο χωριό Λίπτσι, στο Χάρκοβο, με έως και 15 Ουκρανούς στρατιώτες και πολλά οχήματα να καταστρέφονται. Εξουδετερώθηκαν επίσης αποθήκες πυρομαχικών και σταθμός ηλεκτρονικού πολέμου στην περιοχή του Χαρκόβου. Μέτωπο Κρασνολιμάν. Στη Τσερβόναγια Δίμπροβα, η κεντρική στρατιά απέκρουσε επίθεση της 67ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας της Ουκρανίας με υποστήριξη της αεροπορίας και του πυροβολικού. Πραγματοποιήθηκαν πλήγματα κατά των Ουκρανικών δυνάμεων σε διάφορους οικισμούς με αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών οχημάτων και περισσότερων από 30 στρατιωτών. Μέτωπο Ντονέτσκ. Η νότια στρατιά απέκρουσε επιθέσεις στην Μπογδάνοφκα και στην Κλιτσίγκευκα, με σημαντικές απώλειες του εχθρού. Συνολικά, στην περιοχή του Ντονέτσκ σκοτώθηκαν πάνω από 550 Ουκρανοί στρατιώτες και καταστράφηκαν ένα άρμα μάχης και πολλά άλλα στρατιωτικά μέσα. Μέτωπο νότιου Ντονέτσκ. Η ανατολική στρατιά με υποστήριξη της αεροπορίας και του πυροβολικού προκάλεσε απώλειες σε αρκετές Ουκρανικές ταξιαρχίες στις περιοχές Σλαντόφκε, Βουχλένταρ, Νοβοντονέτσκ και Μαλίνοφκα. Οι απώλειες του εχθρού περιλαμβάνουν 105 στρατιώτες, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και ένα MLRS τύπου Grad. Μέτωπο Ζαπορίζια. Οι ρωσικές δυνάμεις απέκρουσαν επιθέσεις στο Βερμπόβε και Ρομπότινε. Τα ρωσικά πυρά προκάλεσαν ζημιές και απώλειες στην 65η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία της Ουκρανίας. Οι συνολικές απώλειες της ημέρας για τα ουκρανικά στρατεύματα στη Ζαπορίζια ανήλθαν σε 60 στρατιώτες, 4 άρματα μάχης και πολλά άλλα στρατιωτικά οχήματα. Μέτωπο Χερσόνας. Κατεστάλησαν απόπειρες διολοφθοράς στον ποταμό Δνίπερο. Περίπου 60 Ουκρανοί έχασαν τις ζωές τους και καταστράφηκαν διάφορα είδη στρατιωτικού εξοπλισμού κοντά στο χωριό Στανίσλαβ. Γενικά επιτεύγματα. Οι ρωσικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό τακτικής και στρατηγικής αεροπορίας, μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, πυραυλικών δυνάμεων και πυροβολικού, εξουδετερώσαν επιτυχώς το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό της Ουκρανίας σε 147 περιοχές. Επισημαίνονται εξής βασικά επιχειρησιακά επιτεύγματα. Κοντά στο Κρίβι Ρή καταστράφηκαν αποθήκες πυρομαχικών της 4ης Ταξιαρχίας Αρμάτων Μάχης της Ουκρανίας. Καταστράφηκαν όπλα της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο Σταροκοσταντίνιβ και χτυπήθηκε ένα κέντρο επικοινωνιών της 66ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας κοντά στο Ποντλιμάν, στην περιοχή του Χαρκόβου. Τα συστήματα αεράμινας κατάφεραν να καταρρύψουν 3 αεροσκάφη MIG-29 και ένα ΣΥ-25, παράλληλα με την αναχέτηση 12 συνολικά ρουκετών σε διαφορετικές περιοχές. Επιπλέον, 30 ουκρανικά drones καταστράφηκαν σε διάφορους οικισμούς. Συνολικά, από την έναρξη της επιχείρησης, σημαντικός αριθμός ουκρανικών στρατιωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, αρμάτων μάχης και πυροβολικού, έχουν καταστραφεί. Αναφέρει σε σημεία της ανακοίνωσής του το ρωσικό ΥΠΑΜ. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις συγκεκριμένες εξελίξεις στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο NEMESIS HD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.